Λοιπόν, ο Σαράτης Μαριετής συνάντησε τον Γιώργο Κακοσέο. Και φυσικά τοποθετείται για τα πρόσφατα γεγονότα που έχουμε όλοι μάθει για τον Γιάννη Πλούταρχο και τη δικαστική διαμάχη που υπάρχει. Αλλά απαντά και ο ίδιος ο Γιώργος. Εκείνος έχει δεχθεί ποτέ αντίστοιχα περιστατικά stalking όπως έχει δεχθεί ο μπαμπάς του? Και για ποιο λόγο η μαμά του πηγαίνει πάντα στο καμαρίνι του πριν την πρεμιέρα του? Τώρα είναι στο Βοτανικό απόψε με τον Γιώργο Σαμπάνη. Θα πάει και η Μαρία Κοκοσέου. Πάμε βρε να το δούμε, άντε. Γιώργο, πώς νιώθεις, πρεμιέρα, Βοτανικός, Γιώργος Σαμπάνης? Πάρα πολύ όμορφα, ανυπομονώ. Ελπίζω να αρέσει το πρόγραμμα στον κόσμο. Ο Γιώργος είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, άνθρωπος. Τον θαυμάζω πάρα πολύ, που γράφει τα δικά του τραγούδια, τα τραγουδάει, τα δίνει σε άλλους. Οπότε, ξέρεις, για μένα που γράφω και εγώ τραγούδια και ξεκινάω τώρα, είναι ένα πρότυπο. Τι είναι αυτό που κάνεις πριν από κάθε πρεμιέρα? Κοίτα, συνήθως τίποτα. Συνήθως έρχεται η μάνα μου στο καμαρίνι να δει τι χρειάζομαι. Ξέρεις, μου φέρνει πραγματάκια, το ένα, το άλλο. Αλλά έχω ένα κομποσκίνι που μπαίνει στο δάχτυλο. Και αυτό μας το είχαν δώσει στην πρώτη μου συναυλία που έχω κάνει ποτέ με την Ατάση Θεοδωρίδου. Και το φοράω σε κάθε πρεμιέρα εδώ πέρα στο δάχτυλο. Έξω όταν σε δουν, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου λένε? Ω, κακός είσαι. Αυτό. Η δεύτερη ερώτηση να φανταστώ είναι κάτι για τον μπαμπά. Κάτι θα ρωτήσουν, τύπου μοιάζεται κάτι? Ναι. Πολύ, πολύ πιθανό να μου το πούνε αυτό, μου το λένε συνέχεια. Έχεις ίδια φωνή με τον πατέρα σου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά τώρα. Τι από. Πώς τώρα ο μπαμπάς τι σου έχει πει για αυτό το σχήμα? Έχει έρθει, έχει δει στις πρόβες, θα είναι εδώ σήμερα? Δεν έχει έρθει, το έχω πει όμως ακριβώς όλο με το πρόγραμμα, όλες τις ενώσεις, γιατί εγώ κάνω το προγράμματά μου. Και περιμένω να έρθει αύριο, να τον δω από κάτω, να τον βγάλω άσπρο πρόσωπο. Θέλω να μου πεις για όλο αυτό το θέμα που έγινε, ό,τι θες εσύ να μου πεις με την μνημονική θαυμάστρια. Εσύ το ξέρεις λογικά από την πρώτη στιγμή. Κοίτα, ό,τι έχει υποθεί ισχύει. Αλλά όπως είπα και σε όλους τους υπόλοιπους, από τη στιγμή που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα ήθελα να το αφήσουμε εκεί. Μόνο πώς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Μόνο πώς νιώθετε εσείς, γιατί είστε με οικογένεια που ο κόσμος αγαπάει. Εσείς πώς είστε στο σπίτι, αν είστε. Σας τάραξε αυτό το συμβάν? Μας ήταν περίεργο, αλλά θα το αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Ό,τι θέλεις, δεν θα σε πιέσω. Εσύ πες μου αν είχες τέτοια συμβάντα, επειδή είναι και το ξεκίνημά σου, δεν είχες, ενώ στο ξεκίνημα. Όχι, ακραία συμβάντα τέτοια δεν είχα. Δεν είχα. Πες μου τα ωραία συμβάντα για να μάθει και ο κόσμος. Αυτό που είπες, ότι έρχονται με τις τούρτες μες στο καμαρίνι, εννοείται, αυτό με γεμίζει χαρά. Μόνο και μόνο χαρά. Τι γλυκό αγόρι είναι αυτό. Νομίζω πως δεν είναι τυχαία και η αγάπη του κόσμου που τον ακολουθούν, τον αγαπάνε. Ξέρουμε ότι έχει μια σχέση εδώ και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του. Σεμνός και ταπεινός. Θα την παντρευτεί. Ναι. Αυτό δεν γνωρίζει από το 15. Είναι 2 χρόνια μαζί, 2-3 χρόνια. Μια ζωή μαζί. Αλλά και ο Γιώργος είναι 23 χρόνια, 24, είναι πολύ μικρό. Ναι. Και πόσο συγκινητικό που λέει: χάνω μπαμπά μου από κάτω και θέλω να το βγάλω στο πρόσωπο. Γιατί έχει μια ευθύνη παραπάνω έτσι. Όταν ο μπαμπά είναι ένα πλούταρχο. Αν και έχει τη δική του πορεία και δεν είναι καμία σχέση. Είναι όμως πολύ συγκινητικό. Είναι μια πολύ όμορφη οικογένεια και σε κάθε τέτοιες στιγμές νομίζω ότι αυτό πρέπει να. Εκεί πρέπει να βγάζουμε το καπέλο. Ωραία, ο μπαμπάς έδωσε το λαρίγκι. Ναι. Αλλά υπάρχει και μια μητέρα από πίσω που με πολύ αγάπη και με πολύ όμορφο τρόπο μιλάει και ο Γιώργος, η οποία πρέπει να σταθεί βράχος. Γιατί το να μεγαλώνει 5 παιδιά δεν είναι και κάτι εύκολο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα είναι η κλασική Ελληνίδα μάνα που θα πάει στο καμαρίνι με τα ταπεράκια. Γιώργο μου έχει πάει. Είναι και ο φωνό να πάει. Πάντως, παιδιά, ο Πλούταρχος έχει πει σε συνέντευξή του ότι αν το παιδί δεν είχε φωνή, αν δεν έπιανε σωστά τις νότες, δεν θα τον άφηνε να ανέβει πάνω στην πίστα. Και το παιδί έχει φωνή. Μετά το σχολείο έπαιζε επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Δηλαδή είχε ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Ήταν δερματοφύλακας και πάρα πολύ καλός. Και το τραγούδι μπήκε στην πορεία. Δεν ήταν κάτι που ξεκίνησε να κάνει. Και νομίζω και οι σιωποί που τηρούν όλοι για τη δικαστική πια υπόθεση, όπως έχει εξελιχθεί, είναι το πιο σωστό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν σηκώνει σκόνη. Φαντάζομαι πόση εντύπωση έχει. Ταράζει και την οικογένεια. Έτσι, όταν συμβαίνει στον πατέρα σου, είναι κάτι που σε ταράζει. Πώς θα πάει όλο αυτό. Και είναι μια οικογένεια που ποτέ και ο Γιάννης Πλούταρχος δεν μας έχει απασχολήσει μέσα στα χρόνια για τίποτα. Και να σε είχε απασχολήσει. Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι μια αιμονική εκδήλωση αγάπης μιας θαυμάστριας. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Και ό,τι και να συζητούσαμε θα ήταν πολύ διαφορετικό. Να είναι καλά. Καλή αρχή με τον Γιώργο το Σαμπάνη. Μπράβο στο σαραντούλι μου.